Η γειτονιά της αριστοκρατίας, το Colts Neck, στο New Jersey, έχει παγώσει από την είδηση της τετραπλής δολοφονίας της οικογένειας Κανέιρο. Η ελληνικής καταγωγής Τζένιφερ, 45 ετών, ο ισπανικής καταγωγής σύζυγός της Keith, 51 χρόνων, και τα δυο τους παιδιά, ο 11χρονος Τζέσε και η 8χρονη Σοφία, βρέθηκαν νεκροί στην επαυλή τους την περασμένη Τετάρτη. Η πολυτελής διόροφη κατοικία παραδόθηκε στις φλόγες. Ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της οικογένειας είχαν ήδη δολοφονηθεί πριν την πυρκαγιά. Η σωρός του πατέρα βρέθηκε σε εξωτερικό χώρο και έφερε τραύματα από πυροβόλο όπλο, ενώ της μητέρας και των παιδιών εντός του σπιτιού με σοβαρά εγκάβματα. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο αδερφός του ιδιοκτήτη, Πολ Κανέιρο, είχε συλληφθεί ως ύποπτος για εμπρισμό στο δικό του σπίτι που απήχε 80 μίλια. Η σύζυγος και οι δύο κόρες του που γλίτωσαν στο παραπέντε χαρακτήρισαν τον Πολ ήρωα που τις διέσωσε. «Εκτιμούμε ότι η οικογένεια Κανέιρο με κάποιο τρόπο στοχοποιήθηκε», δήλωσε η εισαγγελέας της περιοχής, κάνοντας λόγο για θύματα ανθρωποκτονικής βίας. Ο Πολ και ο Κιθ, που είχαν έναν ακόμη αδερφό, μεγάλωσαν στο Μπρούκλιν και παντρεύτηκαν συζύγους από το Staten Island, μετακομίζοντας στο New Jersey. Είχαν καλές σχέσεις και μάλιστα ο Κιθ είχε παντρέψει τον Πολ. Οι αδερφοί Κανέιρο διατηρούσαν μαζί δύο επιχειρήσεις, μια συμβουλευτική εταιρεία τεχνολογίας και μια καταπολέμησης παρασίτων. Ο εισαγγελέας της κομιτείας Monmouth ζητά από τον κόσμο και τα μίντια να μην παρασυρθούν μέχρι να αποδειχτεί ότι οι δύο υποθέσεις σχετίζονται ή όχι. Από την πλευρά του, ο συνήγορος του Πολ Κανέιρο υποστηρίζει πως ο πελάτης του ισχυρίζεται ότι είναι αθώος. Ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Πρώτο Θέμα, Παναγιώτης Σουρέλης, ταξίδεψε ως το New Jersey και κατέγραψε τις συγκλονιστικές εικόνες από το εσωτερικό της πολυτελούς κατοικίας, όπου διαδραματίστηκε το τραγικό γεγονός. Η εντυπωσιακή Τζένιφερ Καρίδη ήταν η κόρη του παλέμαχου ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Βλάση Καρίδη και της Μπέτης Καρίδη και είχε μία αδερφή. Μια οικογένεια που λάτρευε την Ελλάδα και φρόντιζε να επισκέπτεται κάθε καλοκαίρι το εξοχικό της στην Αίγινα. Παρόλο που η οικογένεια Κανέιρο ήταν από τις πιο ευκατάστατες στην περιοχή, όπου διατηρούσε έπαυλη ο Μπρους Σπρίγκστιν και άλλοι αστέρες της αμερικανικής σόουμπις, τα καλοκαίρια στο νησί του Αργοσαρονικού κανένας δεν καταλάβαινε την οικονομική τους άνεση. Δώστε μου τον Δημήτρη, παρακαλώ, για να τον ακούσουμε, γιατί ο λόγος είναι σε εκείνον πια. Δημήτρη μου, νομίζω πως είναι δύσκολο. Καλημέρα από Νέα Υόρκη. Πες μου πάλι ζήνα μου, γιατί νομίζω, λέω, Δημήτρη μου, ότι είναι δύσκολες ώρες και για σένα πια να αποδεχτείς αυτή την απώλεια, την οικογενειακή απώλεια των ανθρώπων αυτών που κάνατε διακοπές και το καλοκαίρι και όπως είπε στο βίντεο, όπως ακούσαμε στο βίντεο, δεν έδειχναν ποτέ στο νησί τους την Αίγινα, την οικονομική τους επιφάνεια. Εσύ τους γνωρίζεις από εκεί, από τη Νέα Υόρκη, από το Νιου Τζέρσεϊ, κάνατε παρέα. Πάρα πιστεύεις ότι έχει γίνει σε αυτή την ιστορία? Ζήνα μου, όσο και να θέλω να πω τη γνώμη μου για ορισμένα πράγματα, δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε άκρη με το τι έχει γίνει. Και εφόσον κάποια επίσημη από Αμερικάνικη αρχή κατηγορία δεν υπάρχει, ό,τι πούμε εμείς είναι απλά υποθέσεις. Εγώ γνωρίζοντας και τις τρεις οικογένειες, οφείλω να ομολογήσω ότι έχω γνωρίσει μόνο τρεις οικογένειες σαν κι αυτές. Δηλαδή δεν ξεχώριζαν ανθρώπους. Θα μπορούσαν να έχουν δείπνο με μια ευκατάστατη οικογένεια και την ίδια ώρα να φύγουν και να πάνε στο πάρτι της οικογένειας του Κυπουρού που